Μια συνηθισμένη μέρα στο υποκατάστημα της ΔΕΗ στη Λάρισα. Κόσμος πάει και έρχεται, άλλοι για διακανονισμούς γιατί δεν τα βγάζουν πέρα, άλλοι πιο άνετοι γιατί καταφέρνουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Θυμό και πολλά παράπονα εκφράζουν όμως οι περισσότεροι για τους υπέρογκους λογαριασμούς. Αναγκαστεί κάποιες φορές να κάνετε ένα διακανονισμό για να τα βγάλετε πέρα. Τώρα γι' αυτό ήρθα. Δύσκολα όπως όλοι μας, δυστυχώς. Όταν δεν υπάρχει η εργασία και ο μισθός που πρέπει να παίρνει ο καθένας, είναι δύσκολο για όλους μας. Εσείς εργάζεστε? Εγώ εργάζομαι, ναι. Εγώ πάω με το πόδι και πέρα στο γετόπι Μητρόπολης. Δεν έχουν πληρώσει τίποτα. Δεν δίνω και τόση σημασία. Δεν το έχω προσέξει, ας πούμε. Αλλά είναι ακριβή. Αυξήσεις στο οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας για το κλιμάκιο κατανάλωσης από 0 έως 800 κιλοβατόρες ανά τετράμινο και μειώσεις στα εμπορικά τιμολόγια για καταστήματα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένονται από 1η Ιουλίου σε εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου για κατάργηση των εσωτερικών επιδοτήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Στις 31 Ιουλίου λύγει η εμπλοκή της ΔΕΗ με το τέλος ακινήτων, καθώς όσοι λογαριασμοί που περιέχουν το τέλος αυτό δεν έχουν εξοφληθεί έως τότε, θα μεταφερθούν στις εφορίες. Η επιβολή του τέλους μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ήταν μία από τις αιτίες που οδήγησαν σε εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την επιχείρηση, οι οποίες φτάνουν σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΗ στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης. Φροντίζετε και πληρώνετε εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς. Είστε από τους τυχερούς. Βέβαια. Με λίγη δυσκολία, αλλά εντάξει. Τα καταφέρνετε. Μας πεσάβα και μας... Είμαι 75 και δεν παίρνω σύνταξη. Κάνετε διακανονισμό ενδεχομένως για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή καταφέρνετε και... Προσπαθώ να έχω αυτό και να φάω και να δώσω αυτό και να μην χρωστάω κανέναν. Το εξορχιστικό για τους καταναλωτές είναι πως τους λογαριασμούς της ΔΕΗ εκτοξεύουν στα ύψη οι αυξήσεις σε τέλη που περιλαμβάνονται, όπως αυτό για τις ήπιες μορφές ενέργειας που πλέον στους λογαριασμούς αναγράφεται ως ΕΤΜΕΑΡ. Η τελευταία αύξηση που έγινε στο τέλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φτάνει ακόμα και το 32%. Το νέο τέλος που τέθηκε σε ισχύ από 1η Απριλίου στα οικιακά τιμολόγια ανέρχεται στα 26,30 ευρώ τη μεγαβατόρα από 20,80 ευρώ τη μεγαβατόρα που ήταν. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό με κατανάλωση ρεύματος 2.000 κιλοβατόρες το τετράμινο θα πληρώσει 11 ευρώ περισσότερα, δηλαδή 52,80 ευρώ το τετράμινο από 41,60 ευρώ που πλήρωνε μέχρι πριν από λίγο διάστημα. Έρχονται και θα έρθουν κι άλλες, δεν είναι οι τελευταίες αυτές, θα έρθουν κι άλλες και θα είναι πιο αυξημένες. Θέλουν να μας φτάσουν σε ένα σημείο να μας ελέγξουν ακόμη και στο σπίτι, να μην μπορούμε να ανάβουμε το φως, αλλά να το ανάβουν όταν θέλουν αυτοί.